Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κρατάω στα χέρια μου την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που ανακηρύσει οριστικά τους 5 αδιούχους. Αυτή νομίζω είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για τα τηλεοπτικά πράγματα στην Ελλάδα. Και είναι ένα μάθημα για όλους μας. Ένα μάθημα υπομονής, επιμονής. Ένα μάθημα αντοχών και για την κυβερνητική πλειοψηφία. Και ένα μάθημα, έτσι που το λένε στο ποδόσφαιρο, επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να ξανασηκωθείς. Είχαμε δύσκολες στιγμές στην πορεία αυτή την επίμονη για να δοθούν τηλεοπτικές άδειες. Αλλά είχαμε και τη βοούσα πραγματικότητα, το δίκαιο και το σύνταγμα με το μέρος μας. Περνάει η τηλεόραση σε μια καινούργια φάση. Έχουμε πολλούς λόγους να χαμογελάμε και να είμαστε χαρούμενοι. Πολλά βήματα πρέπει να γίνουν βεβαίως ως προς το περιεχόμενο και εδώ θέλω την ίδια στιγμή που θα δώσω τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου, τα θερμά μου συγχαρητήρια σε κάθε ένα προσωπικά από τα μέλη της ανεξάρτητης αρχής. Θέλω να χτυπήσω και ένα καμπανάκι. Αυτά τα μέλη της ανεξάρτητης αρχής κατάφεραν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μικρό ή λιγότερο μικρό, να ολοκληρώσουν την εκκρεμότητα που υπήρχε για 30 χρόνια στην Ελλάδα. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει σε σχέση με το περιεχόμενο. Και το Σύνταγμά μας έχει πάρα πολύ συγκεκριμένες πρόνοιες για το τι οφείλει να κάνει αυτός στον οποίον η πολιτεία έχει αποδώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τη δημόσια συχνότητα και το πώς πρέπει να λειτουργεί και το αν έχει υποχρέωση ισότιμα να παρουσιάζει τις διαφορετικές απόψεις. Για να μην αναφερθώ βεβαίως στο φλέγον και επί των ημερών μας νομίζω και επειδή σε 12 μήνες περίπου από τώρα θα έχουμε και τις εθνικές εκλογές και θα είναι το τελευταίο έτος της πρώτης μας θητείας της κυβερνητικής, θα έχουμε και το φαινόμενο των fake news, δηλαδή των ψευδών ειδήσεων το οποίο θα πυκνώνει. Διότι κάποιοι έχουν επιλέξει να πολιτεύονται με αυτά. Πριν περάσω στα υπόλοιπα θέματα, πρέπει να σας πω ότι όπως υποσχεθήκαμε, έχω από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων την τελευταία απάντηση, η οποία είναι σημερινή, ήρθε σήμερα το πρωί ως απάντηση, η οποία βεβαιώνει ότι έχουν εισπραχθεί από τέλη χρήσης συχνοτήτων και φόρο διαφήμισης 148 ακριβώς εκατομμύρια από την αρχή του 2015 και μετά. Όποιος λοιπόν λέει ότι δεν πλήρωσαν οι ιδιοκτησίες των καναλιών, λέει απλά ψέματα ή δεν είναι ενημερωμένος. Η δημοσίευση της απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σημαίνει ότι από την επαύριο υποχρεούνται άμεσα να πάνε και να καταβάλουν τα τιμήματα για τις άδειες για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ακούστηκε από κάποιους έτσι και μία μηδενιστική προσέγγιση που λέει τι είχαμε, τι χάσαμε, πάλι τα ίδια είναι, δεν είναι καθόλου τα ίδια. Την πολιτεία την είχαν πατήσει στο σβέρκο. Την είχαν βρει αδύναμη και τις πήρανε και τις άδειες περιεχομένου και βεβαίως με το διαγωνισμό παροδία πάρθηκε και το δίκτυο. Η πολιτεία λοιπόν επανακάμπτει με την αυτοπεποίθηση μιας πολιτείας που πατάει στα πόδια της. Και όπως δίνει τις άδειες, έτσι μπορεί και να τις ανακαλεί. Δεν την πατήσανε στο σβέρκο για να τις πάρουνε κληρονομικό δικαίο. Αυτή είναι η μεγάλη τομή. Και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο καταγράφεται και πιστώνεται αυτή η κυβέρνηση.